δεν εκδικεί γύρω από αυτή την υπόθεση. Τώρα, πάμε στον κύριο Χατζη Θεοδοσίου και τους συναδέλφους, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Κύριε πρόεδρε, σας μάλωσε ο κύριος Γεωργιάδης ότι βιαστήκατε να πείτε τι θα ανοίξει. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος του Υπουργείου, είμαι ερευνητός πρόεδρος του Επιμελητηρίου, άρα δεν ξέρω αν μπορεί να με μάλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό που έχει σημασία να σας πω είναι ότι είπα κάποια συγκεκριμένη δήλωση για τα κομμωτήρια και νομίζω είναι σαφή η δήλωση, έγινε κατόπιν συζητήσεως μαζί του. Όλα τα υπόλοιπα επιτρέψτε να ακούσω ασχολίαστε, γιατί ο ρόλος μου είναι να υπερασπίζομαι τα μέλη μου τις επιχειρήσεις. Άρα ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί το έκανε είναι μια άλλη υπόθεση. Άρα, εγώ δεν παίρνω 11... ούτε μία λέξη πίσω από ό,τι είπα. Άρα, για να καταλάβουμε τώρα, τα κομμωτήρια τελικά πότε ανοίγουν, Σάββατο, Κυριακή ή Δευτέρα? Εγώ δεν έχω καταλάβει, μπερδεύτηκα. Δεν ξέρω πότε να κλείσω ραντεβού. Η ουσία είναι ότι αυτό θα το αποφασίσουν, έχει αποφασιστεί μάλλον από χτες, να γινωθεί 11 η ώρα. Η εκτίμησή μου είναι Σαββάτο, Κυριακή θα ανοίξουν τα κομμωτήρια και Δευτέρα τα βιβλιοπολία. Μάλιστα. Νομίζω, ας πούμε στην ουσία, γιατί μπορώ να πω ότι το θέμα των κομμωτηρίων ήταν για χθες το μεγάλο θέμα που απασχόλησε και τα μέσα ενημέρωσης. Ναι. Στην πραγματικότητα όμως πρέπει να πούμε τι συμβαίνει τις μέρες των γιορτών. Και επιτρέψτε μου να σας πω το μεγάλο θέμα. Για πάμε. Κοιτάξτε, χριστουγεννιάτικα δώρα. Αυτά που εννοούμε τα δώρα, τα χριστουγεννιάτικα είδη, τα μαγαζιά τα οποία αυτές τις μέρες των γιορτών κάνουν 30-40% του τζίρου θα είναι κλειστά. Αυτό σημαίνει ότι στην ήδη πληγωμένη οικονομία μιλάμε για ένα δυσβάστακτο βάρος το οποίο θα έρθει μετά τις γιορτές και νομίζω ότι αυτό που έχει αξία να πούμε προέχει το θέμα της πανδημίας, δεν το υποτιμώ, αλλά πρέπει να πούμε και ποιο θα είναι το ζήτημα που θα προκύψει μετά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ήδη πάμε με 30 δισεκατομμύρια λιγότερα στην αγορά, άρα επιτρέψτε να σας πω ότι από το Γενάρη ο αριθμός των λουκέτων που πάμε πριν λίγο καιρό 150.000 μπορεί να είναι πολύ μικρός και τα λουκέτα σημαίνουν και ανέργους. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που περιμένουμε το πρώτο τετράμινο του 2021 είναι απίστευτο στον χώρο της οικονομίας. Άρα αυτή τη στιγμή τα όποια μέτρα υπάρχουν, γιατί πρέπει να σας πω θετικό το μέτρο της επιστρεπτέας, θετικό της γέφυρας, πάντως για 1.000 με 2.000 ευρώ μιλάμε. Ναι. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στην οικονομία αυτό που φαίνεται είναι ότι θα υπάρχει μια εικόνα καταστροφής η οποία δεν την έχουμε παρατηρήσει ή δεν τη γνωρίζουμε τα τελευταία 50 χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό που έχει αξία να πω. Μόνο με αυτή τη λέξη. Όταν η Κομισιόν λέει ότι έχει πρόβλημα επιβίωσης το 50% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για μας, για τη χώρα μας που εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και έχουμε 78,5% μείωση των εσόδων από τον τουρισμό. Οι πληροφορίες που λένε ότι στα καταστήματα από Δευτέρα θα ισχύσει το λεγόμενο click away δεν θα λειτουργήσει, πιστεύετε καθόλου? Για τις ημέρες των εορτών. Τουναντίον. Θεωρώ ότι το click away είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει να λέμε μια αλήθεια. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό που συμβαίνει στην οικονομία όλο αυτό το διάστημα είναι, ας πούμε νούμερα, 6,2 δις το ηλεκτρονικό εμπόριο του 2019, πάνω από 15 δις το 2020. Πάμε στο click away. Είναι πιθανά μια άμυνα της επιχείρησης που δεν έχουν. Παρ' όλα αυτά θέλει οργανωμένες επιχειρήσεις. Ίσα το βλέπουμε με χαρά. Click away, γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει, ότι το παραγγέλνει στο εμπόρευμα από το τηλέφωνο, πακετάρεται και πας έξω το μαγαζί σε καθορισμένη ώρα και το παραδίδει το επιχειρημένο ραντεβού. Είναι σημαντικό, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να σας πω, και δεν το λέω με άλλο λόγο, είναι η πραγματικότητα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα έχει περίπου 7-8.000 επιχειρήσεις από τις 750.000 και μαζί με το click away πάντα αναφέρεται σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Θετικό. Δηλαδή η πανδημία πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ωφελή κυρίως στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έναντι των μικρών. Και πρέπει να πω εδώ τη διαμαρτυρία που εκφράσαμε χτες, που επίσης ζήτησα με τον Υπουργό, με τον κύριο Γεωργιάδη, ότι την ίδια στιγμή μεγάλα πολυκαταστήματα διαφημίζουν με δίθεν πρόσχημα. Μα αυτό είναι. Το λέμε από το πρωί. Το λέμε από το πρωί ότι υπάρχουν μεγάλα καταστήματα με πρόσχημα τυχόν ρική, τα οποία λειτουργούν. Λένε δηλαδή, έλα με τιμολόγιο να πάρει ό,τι θέλει. Για να εξηγήσουμε λίγο συγγνώμη, αλλά σε αυτά τα καταστήματα είναι όποιος έχει αφημί, έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ εγώ να αφημί, πάω, αν δεν έχω αφημί, να ψωνίσω. Και τι σημαίνει, κύριε Γαβρά, να σας πω. Αφημί έχουν 750.000 επιχειρήσεις, επί 4 άτομα οικογένειάς τους πάνε 3 εκατομμύρια. Άρα απευθύνεται σε 3 εκατομμύρια καταναλωτές. Δεύτερον, είναι απαράδεκτο ότι δεχόντουσαν φυσική παρουσία ενώ απογορεύεται. Και τρίτον, δεν είναι χοντρική, πηγαίνετε σε τα καταστήματα αυτά, η Ιανική ψωνίζει μια χαρά. Μπορεί να πάει και κάποιο μέλος της οικογένειας, κύριε Χατζηθεοδοσίου, με το αφημί του συζύγου και να ψωνίζει. Και ψωνίζει. Άρα λοιπόν,
Για ποια κλειστή αγορά συζητάμε? Πάμε και στον Δημήτρη να ακούσουμε το σχόλιο του. Έλα, Δημήτρη. Τώρα να σας πω κάτι. Εντάξει, αυτά που λέτε είναι λίγο εξειδικευμένες περιπτώσεις. Που μπορεί να, εγώ προσωπικά να μην έχω και τη γνώση για να τα σχολιάσω. Αλλά το γενικό σχέδιο, η γενική εικόνα που θέλω να κάνω εγώ είναι ότι μετρηθήκαμε όλοι, μα όλοι, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και με αυτή την πανδημία και πήραμε όλοι κάτω από το μηδέν. Κυριολεκτικά κάτω από το μηδέν. Για ποια click away μιλάτε, για ποια παράδοση κατοίκων μιλάτε? Εδώ όλες οι επιχειρήσεις έχουν καταρρεύσει μία μετά την άλλη. Αποδείχτηκε η γύμνια αυτού του κράτους και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Τι ακριβώς λέτε? Οι μεγαλύτερες εταιρείες ταχυμεταφορών, η μία μετά την άλλη κατέβασαν ρολά γιατί δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν. Άρα το click away δεν θα βοηθήσει, Δημήτρη? Εντάξει, συμφωνούμε ότι ταχυμεταφορές δεν τα καταφέραμε. Δεν έχουν εκεί υπαλλήλους. Γιατί πού τα καταφέραμε? Στηβάζονταν τα. Για το εμπόριο μιλάμε τώρα. Για το εμπόριο μιλάμε. Πείτε, για το εμπόριο θα μιλήσω. Για το εμπόριο. Ένα τομέα που τα καταφέραμε. Το λέμε εδώ και μέρες ότι είχαμε ζητήματα με τα θέματα και τις ταχυμεταφορές. Αλλά σε αυτό φταίνε και οι επιχειρήσεις. Προσπαθήστε σαν απλός πολίτης να παραγγείλετε κάτι από το διαδίκτυο και να σας έρθει. Και άμα σας έρθει, στείλτε μου και εμένα μήνυμα να πάω να το πάρω κι εγώ. Δημήτρη, ένα μήνα είναι καλύτερο. Ποια είναι η ευθύνη του, δηλαδή? Να σας θυμίσω, ορίστε. Τι δεν μπορεί να ανταποκριθεί? Θα σας πω εγώ. Αν έχει χειρίσει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη πελατεία. Θα σας πω αμέσως που είναι η ευθύνη του, για παράδειγμα. Στο πρώτο lockdown, να θυμάστε, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών, η ACS του κυρίου Φέσα, του προέδρου του ΣΕΒ, μπήκε στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Ενώ είχε αύξηση του τζίρου της, δεν ξέρω εγώ πόσα δις. Τα είπε πριν ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, που μίλησε για την αύξηση στις διαδικτυακές, στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ναι. Και την ίδια ώρα η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυμεταφορών μπήκε στις πληττόμενες επιχειρήσεις και έβγαλε υπαλλήλους σε αναστολή. Είναι οι ίδιες εταιρείες οι οποίες τώρα δηλώνουν ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και κατεβάζουν ρολά. Έχουμε ανεργία στο 17%. Ας προσλάβουν κόσμο να τα μεταφέρει στους πολίτες. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, θέλετε κάτι να... Το θεωρείτε εσείς αυτό υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες? Να σας πω. Να μιλήσω και για τις ευθύνες της πολιτείας. Τόσο καιρό δεν λέγαμε εδώ, ακούστε με να δείτε, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης και συμπολίτευσης. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές σκέψης, πολιτικής παύλα ιδεολογικής. Υπάρχει μια σχολή που λέει ρίξτε χρήματα στην αγορά για να προλάβουμε την ύφεση. Ανακοινώθηκε η ύφεση το τρίτο τρίμηνο του 19 από την Ελστάτ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 19 και είναι 11,7%. Τερατώδης είναι η ύφεση. Σας τα λέει ο κύριος πριν. Τώρα εγώ την να δώσω ώρα, μια ασφαλή πληροφορία, με συγχωρείς, Δημήτρη μου. Ακούστε με λίγο, την ίδια ώρα, ναι, ολοκληρώνω, βάζω τελεία. Ναι, ναι. Την ίδια ώρα, το τρίτο τρίμηνο, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο ήταν μόνο 2,3%. Ξέρετε τι ανάπτυξη το ίδιο τρίμηνο εμφάνισαν οι ευρωπαϊκά κράτη? Ενδεικτικά σας αναφέρω. Ισπανία 16%, Ιταλία 16%, Γαλλία 18%. Δηλαδή, Δημήτρη, θέλεις να πεις ότι αυτή η πανδημία πλήττει μόνο την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία? Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή η πανδημία πλήττει όλο τον κόσμο. Πλήττει όλο τον κόσμο, αλλά δεν μπορεί να αεροποιείται τις ευθύνες του συστήματος, τις ευθύνες της κυβέρνησης, τις ευθύνες όλων εμών. Φτάνει ο εξοραϊσμός της κατάστασης. Κανείς δεν οριοποιεί, αλλά κανείς δεν πρέπει να κλείνει και τα μάτια του. Δεν ρίξαμε τίποτα στην αγορά. Σε όλη αυτή την ιστορία. Απολύτως τίποτα. Ο Άκης και η Ντόρα παρουσίασαν μια απολύτως τίποτα δεν ρίξαμε στην αγορά. Κάτι ανοησίες με state of mind και κάτι. Και κάτι σαν χλαμάρες μόνο. Τώρα με συγχωρείτε, επειδή μου έχει έρθει μια αποκλειστική ασφαλής πληροφορία, κύριε Χατζηθεοδοσίου, επειδή ακούνε αυτά τα οποία μας είπατε. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι, και μπορούμε να το μεταδώσουμε και να το γράψουμε, ότι τα κομμωτήρια θα ανοίξουν από τη Δευτέρα. Και αυτό είναι αυτό το οποίο θα ακούσουμε. Το είπε μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης τώρα σε ένα κανάλι. Δεν ξέρω αν το είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμένα μου έχει έρθει πληροφορία. Ασφαλής πληροφορία στο κινητό μου, τώρα, επειδή σας άκουσαν που είπατε για το Σαββατοκύριακο, μου είπανε να μεταδώσουμε ότι θα ανοίξουν τα κομμωτήρια από τη Δευτέρα. Και τώρα τι συζήτηση, γιατί να με συγχωρείτε, πάλι κακώς θα γίνει. Γιατί οι τρίχες είναι το πρόβλημά μας. Δημήτρη, πάμε για ένα σταδιακό άνοιγμα. Νομίζω... Συγγνώμη, τώρα συζητάμε δύο μέρες. Μπορώ να, κύριε Γαντινικόλα. Συγγνώμη, δεν είναι είδηση. Δεν είναι είδηση, Δημήτρη, δεν πρέπει να είναι ενημερώσει το κανάλι τι ακριβώς γίνεται. Αν θα κάνουμε μανικιούρ ή πεντικιούρ, εδώ δεν έχουμε μέχρι. Είναι και οι εργαζόμενοι, Δημήτρη. Είναι και οι εργαζόμενοι, Δημήτρη. Υπάρχουν και εργαζόμενοι. Είναι επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω τώρα τι λέει ο Χατζηνικόλας, λέει ότι στέκεται σε αυτό που περιέγραψε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Λέει ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επενδυτηρίου, ότι η καταστροφή στην οικονομία που θα μετρηθεί από το Γενάρη θα είναι
πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό δεν είπατε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Παυλόπουλε, να πω, αν μου επιτρέπετε γρήγορα σχόλια για αυτό που άκουσα. Ναι. Όντως η ύφεση φέτος θα ξεπεράσει το 15% της χώρας μας, πάνω από 30 δις. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό που είπε ο κ. Χατζηνικόλας, η ίδια είναι η ύφεση σε όλες τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης και το πρόβλημα της οικονομίας, ειδικά σε Ιταλία, είπα, Ισπανία, Πορτογαλία. Αν μπορώ να τελειώσω, κύριε Χατζηνικόλα, αν μπορώ να τελειώσω και βεβαίως θα φτάσω. Θα φτάσει αυτά τα ποσοστά, γι' αυτό, ίσως να σας αρέσει η σκέψη μου, η πρότασή μας για κούρεμα οφειλών έχει να κάνει με το σύνολο των χωρών της Μεσογείου και ένα έτοιμο προς την Ευρώπη, γιατί η ύφεση είναι τόσο μεγάλη, πιθανά στην Ιταλία ειδικά να είναι και μεγαλύτερη. Επί της ουσίας, αυτό που νομίζω έχει μεγάλη αξία να πούμε είναι ότι τα μέτρα που υπάρχουν από αυτό που έγραψε ο Νικόλας στην οικονομία στην Ελλάδα, δηλαδή η άμεση ρευστότητα επιδοματική, όντως στην Ελλάδα είναι η μικρότερη από τις χώρες που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα δύο κοινά. Αυτό που πρέπει να πούμε όμως είναι το εξής. Το θέμα είναι από όλη αυτή τη διαχείριση τι θα καταφέρει να σωθεί από το χώρο της οικονομίας. Το πρόβλημα είναι τραγικό σε όλη την Ευρώπη με έμφαση νότιες χώρες. Και αυτό που λέμε σήμερα είναι, χωρίς κούρεμα οφειλών, δεν υπάρχει περίπτωση οι επιχειρήσεις να μπορούν να πληρώσουν τα 50 δισεκατομμύρια που θα συσσωρευτούν μέσα στο Μάρτιο. Εδώ πάμε για πολλά λουκέτα. Αυτό φοβάστε. Ακριβώς. Θα πρέπει, κύριε Χατζηθεοδοσίου, θα πρέπει η πολιτεία, θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει έναν σωστό διαχωρισμό των επιχειρήσεων που πραγματικά έχουν πληγεί από αυτή την πανδημία, γιατί... Υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα που μπαίνουν στη μέση. Δηλαδή, επιχειρήσεις οι οποίες θα ήταν υγιείς αν δεν είχαμε αυτή την τραγωδία. Εδώ πρέπει στην Ευρώπη ήμουν να ενεργοποιήσω. Θα πρέπει να γίνει ένα διαχωρισμός σωστός. Ναι. Όλα τα δυνατά και αδύνατα εργαλεία στην Ευρώπη μου για να επιβιώσει ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε πάμε πολύ. Πάμε σε πολύ μεγάλη ζημιά. Συγγνώμη λίγο να προσθέσω, να τελειώσω. Τα στοιχεία σας λέω, τα στοιχεία με βάση τη Eurostat. Το τρίτο τρίμηνο του 20 τώρα, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο που είχαμε και το lockdown, ήταν 2,3%. Την ίδια ώρα στις χώρες του Νότου, στην Ιταλία η ανάπτυξη ήταν 16,1%, στην Ισπανία 16,7%. Μιλάμε για τις χώρες του Νότου. Τερατώδη είναι η διαφορά. Όχι μόνο δεν είχαμε την ίδια ώρα. Να σας πω κάτι, συνολικά όμως η ύφεση... Θα είναι μεγαλύτερη πρέπει στην Ιταλία. Όχι, το ξέρετε. Δηλαδή, ο κύριος Χατζηδοδοσίου που τα παρακολουθεί δεν τα ξέρει. Ξέρουμε εμείς που διαβάζουμε μόνο τα νούμερα. Εγώ διαβάζω την Eurostat, την Πινελόπη. Εκτός αν ξέρετε καλύτερα από την Eurostat. Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ προσωπικά ο κύριος Χατζηδοδοσίου θα ξέρει. Καλημέρα σας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη, κύριε Χατζηδοδοσίου. Δεν είπε κανείς ότι όλα καλά, Δημήτρη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ούτως ή άλλως. Δεν είπε κανείς ότι όλα καλά. Δεν έχει πει κανείς ότι όλα καλά. Ούτε η κυβέρνηση δεν λέει ότι όλα καλά. Λίμον αν το έλεγε κιόλα. Περιγράφουμε τη ζωφερή κατάσταση στην οικονομία και ακούμε τώρα για το αν θα κάνουμε το μανικιούρ και το πεντικιούρ. Δεν είναι μικρό πράγμα το τι θα ανοίξει, ρε Δημήτρη μου. Ένα λεπτάκι. Δύο πράγματα θα ανοίξουν, να μην τα πούμε. Πρέπει να τα πούμε. Εσύ δεν θα τα έλεγε. Όταν μιλάμε για του γιατρού και του εργαζόμενου για να γίνουν προσλήψεις. Μα δεν σταματάει κανείς να μιλάει για όλα αυτά. Αλλά και αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι της οικονομίας. Εσύ, Δημήτρη, δεν θα το έλεγες. Αν ήξερες τι ανοίγει πρώτο. Θα καλημέρα το έλεγες σας. Και εσύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.